Καλώς τα παιδιά, επιστρέψαμε σε άλλο ένα ταξί, όπου εσείς μου λέτε και εγώ σας πάω όπου θέλετε. Εντάξει, όχι όπου θέλετε, δεν μπορώ ας πούμε να σας πάω στην Κουάλα Λουμπούρ, γιατί δεν ξέρω που είναι. Ή ας πούμε στο Λιάνο Κλάδι, γιατί δεν είμαι σίγουρος που είναι. Ή στην Κυψέλη, γιατί ξέρω που είναι, αλλά βαριέμαι. Δεν προτιμάτε να πάμε εδώ σε αυτή τη θέση πάρκινγκ που έχει πιο κάτω να ράξουμε? Γενικά, όπως θα έχετε καταλάβει, σήμερα δεν έχω πολύ διάθεση να οδηγήσω. Οκ, κάποιος σηκώνει χέρι για ταξί. Εντάξει, μπορεί να μην εννοεί απαραίτητα εμένα. Δύο κοριτσάκια εδώ σαν να θέλουν ταξί. Για να τις παραλάβω. Γεια σας. Γεια σας. Τι κάνετε? Καλά είστε? Πάντα καλά να είστε. Άμα καταφέρω πίσω από την πόρτα. Κλείστε με δύναμη. Εντάξει, έκανες την προσπάθειά σου. Κάτι κάνω. Για βάλτε καμία ζωνούλα. Ναι. Πρώτη ερώτηση. Πόσο χρονών είστε? 19. Φαίνεσαι εξαιρετικά μικρούλα. Είσαι στο όριο που μπορείς να παίξεις το παιχνίδι. Κάνε μας περήφανους όμως. Είστε, πώς σας λένε? Εμένα με λένε Ηλιάνα. Ηλιάνα και? Ζαχαρούλα. Πού πάω, κορίτσια, γιατί κλείνω την κίνηση εδώ? Πετρούπολη. Πετρούπολη. Φύγαμε! Ζαχαρούλα. Εγώ 8 Φεβρουαρίου ή 4 Σεπτεμβρίου. Ανάλογα τα κέφια. Όχι, είναι δύο και εμείς μου εύχονται τη μία μεριά, τη μία έχω μεριά και άλλη μισή την άλλη. Εσύ όμως πότε το νιώθεις σαν ότι τώρα γιορτάζεις? Ξέρω, νομίζω Φεβρουάριο. Ωραία, μπορείς να το πεις εδώ δυνατά στην ελληνική τηλεόραση να ξέρουν πότε να σου εύχονται πλέον? Φεβρουάριο, 8. Φεβρουάριο, 8 Φεβρουαρίου να τις εύχεστε, παιδιά. Τέρμα πια, έτσι άντε, συντονιστείτε λίγο. Για τον πατέρα μου το Σεπτέμβριο μόνο. Ωραία. Εσύ, Ηλιάνα, με τι ενασχολείσαι, σε 19 χρονών? Μόλις βγήκες από το προάβλιο και ήρθες εδώ για ένα παιχνίδι. Ναι. Σπουδάζεις κάτι? Ναι. Τι? Ιστορία και αρχαιολογία. Α, πολύ ωραία. Όχι. Εντάξει, ακόμα αρχή είναι. Μετά από λίγο γίνεται χειρότερο. Οπότε δώσε λίγο χρόνο και θα το καταφέρουμε. Οπότε ιστορικές και αρχαιολογικές ερωτήσεις που κάνω κατά κόρον θα τις απαντήσεις όλες. Όχι, σου δείξω. Εντάξει, okay. Κάνε έστω μια προσπάθεια, βρε αδερφέ. Μην πας αμαχητή. Όχι, και εσύ, Ζαχαρούλα, με τι ασχολείσαι? Εγώ σπουδάζω παιδαγωγικά. Παιδαγωγικά. Και θέλεις να γίνεις δασκάλα? Έχεις καλή επαφή με τα παιδιά? Ναι. Λογικό, γιατί μέχρι πολύ πρόσφατα ήσουν ένα από αυτά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Εγώ σας κάνω ερωτήσεις, εσείς απαντάτε. Έχετε δυνατότητα για δύο λάθη, στο τρίτο πρέπει να σας κατεβάσω. Και έχετε δύο βοήθειες. Μία τηλέφωνο σε ένα δικό σας άνθρωπο και τον ρωτάμε και ο Θεός βοηθός. Μία τηλέφωνο σε ένα δικό μου άνθρωπο και ο παππούς βοηθός, διότι ο παππούς μου ξέρει όλες τις απαντήσεις και σας δίνει δύο, εκ των οποίων διαλέγετε εσείς τη σωστή. Το έχουμε καθόλου να πάμε να ξεκινήσουμε? Ναι. Δεν σας άκουσα. Λυπάμαι, ναι. Έχω και κάποιο είδους βαρικοία, να ξέρετε, φοράω και ακουστικό. Θα πρέπει να σας ακούσω πιο δυνατά, αλλιώς δεν μπορώ να ξεκινήσω το παιχνίδι. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε? Ναι. Πάλι τίποτα. Δυστυχώς φοβάμαι πως θα μείνουμε εδώ να κάνουμε αέρα. Είμαστε έτοιμοι. Θέλω να το ακούσω συντονισμένα, συγχρονισμένα και με ενθουσιασμό. Θα μου πεις, δεν είμαστε ενθουσιασμένοι. Δεν πειράζει. Πιεστείτε και θα έρθει ο ενθουσιασμός. Τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Είστε έτοιμες να ξεκινήσουμε? Ναι. Αυτό είναι το ενθουσιασμένο σας, Δεν θέλω να σας δω ξενερωμένες. Δεν θέλω να φανταστώ πως είστε όταν δεν ψήνεστε ιδιαίτερα, δηλαδή. Λοιπόν. Μισώ να ηρεμήσει λίγο η καρδιά μου να χτυπά από αυτό τον μη διαχειρίσιμο ενθουσιασμό σας. Αυτό τον ανυπέρβλητο ενθουσιασμό. Και να έτσι λίγο να συνέλθω και να πάμε να ξεκινήσω τις ερωτήσεις. Πάμε πρώτη ερώτηση για 25 ευρώ. Ποιος υπερήρωας μπορεί να ανέβει τείχους και κτίρια, να σκαρφαλώσει? Αν μου πεις πολύ, κάποιοι μπορεί να πετάνε. Ψάχνουμε αυτόν που σκαρφαλώνει πάνω σε τείχους, που μπορεί να πιαστεί από τείχους. Ο Σπάιντερμαν. Πολύ σωστά. Το έκανα και εγώ όσο γίνεται πιο Λιανά. Ναι. Θα μπορούσα να είμαι ο Γιώργος Λιανός. Πρώτη ερώτηση, 25 ευρώ είναι δικά σας, κορίτσια. Επόμενη ερώτηση, εξίσου εύκολη και πολύ κοντά στις αναφορές σας. Τι χρησιμοποιούμε για να γράψουμε σε ένα πίνακα? Μολία. 50 ευρώ δικά σας. Έτσι, όπως είμαστε εδώ στο φανάρι τώρα, πάμε να φύγει ο πρώτος γύρος. Δεν κατάλαβα την πίνακα. Και εγώ φύγαμε την πίνακα, ναι. Τρίτη ερώτηση για 75 ευρώ. Πού ζει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ενώ βρίσκεται στο αξίωμα? Μη μου πεις.
που ζημετά στη σύνταξη. Στο Λευκό Οίκο. Πολύ σωστά. Άλλα 25 ευρώ δικά σας, 75. Πάμε να λήξουμε τον πρώτο γύρο πανηγυρικά. Ποιες είναι οι βασικές πηγές πρωτεϊνών σε μια vegan διατροφή? Έχουμε καμιά βοήθεια? Έχετε δύο βοήθειες. Ωραία. Ναι. Όπως σας εξήγησα και πριν. Ναι, δεν πάει πουθενά. Θέλετε να πείτε κάτι που θεωρείτε ότι είναι? Δύο θέλω εγώ να μου πείτε. Αν μου πείτε δύο, είμαι υπερκομπλέ. Δύο πηγές πρωτεϊνών. Ούτε μία δεν βρίσκουμε, αλλά τέλος πάντων. Άλλο vegan, άλλο vegetarian. Τώρα. Ναι, δεν τα ξεχωρίζω, δεν ξέρω τίποτα. Και στις δύο περιπτώσεις πάντως η ίδια πηγή πρωτεΐνης είναι. Αν ξέρεις δηλαδή για vegetarian, πες τι. Δεν είναι ότι έχει σχέση με λαχανικά και τέτοια. Αυτό είναι συχνά η vegetarian διατροφή περιγράφεις. Τώρα δεν είναι το ίδιο, πες ότι είναι. Κάτσε να φάω λίγο μαρούλι για να πάρω την πρωτεΐνη της ημέρας. Πρωτεΐνη των... Δεν ξέρω. Θέλετε να πάμε σε βοήθεια? Ναι. Πάμε σε βοήθεια. Παππού? Ναι. Ή φιλοφίλη? Τον παππού. Τον παππού. Τον δικό μου, τον ψοφό. Δεν θέλω να πάρει τον δικό σας. Ναι, ναι. Εντάξει. Παππού, είσαι εκεί? Είμαι εδώ. Λοιπόν, πριν εσύ ξεκινήσεις να είσαι με ορό τα τελευταία χρόνια και να τρέφεσαι από εκεί, θυμάσαι που έτρωγες κανονικά φαγητά όταν είχες ακόμα δόντια? Θυμάμαι. Ωραίες εποχές ήταν εκείνες. Θέλω λοιπόν να σου κάνω μια ερώτηση διατροφής και θέλουμε εδώ να μας πεις ποιες είναι οι βασικές πηγές πρωτεϊνών στη vegan διατροφή. Θα σας δώσω δύο επιλογές. Ναι. Η μία είναι τα όστρια και η ξηρή καρπή και η άλλη είναι το σπανάκι και το αβοκάντο. Έλα τώρα. Ξέρω. Τίποτα, δεν βοήθησε ο παππούς καθόλου. Κοίτα, είναι vegan, δεν είναι vegetarian που δεν τρώει σχεδόν τίποτα. Ναι. Εγώ να πούμε το πρώτο. Τι είναι συγκεκριμένα το αβοκάντο και το σπανάκι? Δεν ξέρω. Τι είναι βέβαια. Δεν ξέρω. Θα πω το πρώτο. Το πρώτο. Ξηρή καρπή και όσπρια. Ξέρω εγώ. Τώρα μου το πες με σιγουριά, μην δεν είμαι σιγουριά, αλλά θα πούμε αυτό τώρα. Κανείς δεν μπορεί να είναι για τίποτα σίγουρος σε αυτή τη ζωή. Ναι. Ρισκάρουμε, ρισκάρατε και πολύ σωστά ρισκάρατε, διότι όντως είναι τα όσπρια και η ξηρή καρπή. Εγώ θα έλεγα άλλο το αβοκάντο. Γι' αυτό δεν μιλάω καθόλου. Το σπανάκι έχει επίσης πρωτεΐνη, αλλά σαν βασική πηγή πρωτεϊνών για μια vegan διατροφή είναι τα όσπρια και η ξηρή καρπή. Και γενικότερα, ό,τι διατροφή και να κάνεις, τρώει όσπρια. Καλά είναι. Να περάσουμε και ένα μήνυμα. Πάμε δεύτερο γύρο. Ναι. Πρώτη ερώτηση δεύτερου γύρου. Πού θα περίμενες να βρεις οπλίτες, πελταστές και φάλαγγες? Ορίστε. Αυτά που σας ανέφερα μόλις. Οπλίτες, πελτιστές και φάλαγγες. Πού τα συναντά κανείς? Τα συναντά στο μολ, αν πάει. Τα συναντά σε ένα γήπεδο μπάσκετ. Στη θάλασσα. Στη θάλασσα. Αυτή είναι η τελευταία σας λέξη. Οπλίτες. Τι ήταν το δεύτερο? Πελταστές. Τι αυτό. Φάλαγγες. Οπλίτες. Εγώ για φάλαινες. Άκουσα, δεν άκουσα φάλαγγες. Φάλαινες, μωρέ. Όχι. Φάλαγγες. Τώρα έχει κολλήσει το μυαλό μου, δεν ξέρω τι είναι φάλαγγα, πραγματικά. Τα άλλα δύο σας λένε τίποτα? Όχι. Οπλίτες, εντάξει, αλλά... Συναντάς στη θάλασσα οπλίτες? Δηλαδή όταν είχες πάει για μπάνιο το καλοκαίρι, ας πούμε, στο είχε οπλίτες? Όχι. Α, τα συναντάμε τώρα. Στις οργανωμένες παραλίες δεν έχει οπλίτες, ούτως ή άλλως. Φάλαγγα. Τι είναι φάλαγγα? Δεν θυμάμαι, παιδί, τι είναι φάλαγγα αυτή τη στιγμή. Πες στη θάλασσα τώρα. Με ρώτησες αν τα συναντάμε τώρα. Είναι και αυτό ένα κομμάτι της απάντησης. Όχι, άμα με ρωτάς. Δεν τα συναντάμε. Στη θάλασσα, όταν πάω, δεν βρίσκω τέτοια πράγματα. Αλλά θεωρώ ότι είναι στη θάλασσα. Απλώς δεν ψάχνεις αρκετά καλά. Μπορεί. Αν βάλεις μάσκα με ένα πνευστήρα και δεις λίγο από κάτω, να το σε ένα οπλίτη. Το οπλίτη μου κάνει κάπως όμως. Αλλά γιατί όπλο, αν είναι αυτό. Γενικά, όχι. Στη θάλασσα τώρα. Στη θάλασσα. Ωραία.
Η απάντηση είναι σε παιδεία μας στην αρχαιότητα. Οπλίτες έχουν όπλα. Το κατάλαβα ότι όταν είπες θάλασσα άκουσες φάλαινα. Αλλά μετά ήταν ξεκάθαρα φάλαγγα. Αλλά έμεινε στη θάλασσα για κάποιο λόγο. Είναι ωραία η θάλασσα, ωραίο είναι το υδάτινο στοιχείο. Αλλά δεν ήταν η απάντηση που ψάχναμε. Τώρα στο πεδίο μάχη στην αρχαιότητα καλά το κάνει. Ναι, εντάξει, μάχη, οπλίτες. Εγώ γι' αυτό έμεινα στους οπλίτες. Που είναι η λέξη όπλο, οπλίτες. Γιατί στη θάλασσα δεν υπήρχαν μάχες. Αυτές είναι οι ναυμαχίες. Και... αυτό δεν είπες να γίνει. Όχι τέλος πάντων, ναι. Και εντάξει, δεν ξέρω, είναι και ψαροτουφεκάδες. Κάποιοι μπορούν να θεωρήσουν οπλίτες, αλλά δεν ήταν. Γι' αυτό δεν ξέρω να το. Δεν πειράζει, συμβαίνουνε παιδιά αυτά. Κάναμε και ένα λάθος, έτσι να δούμε πώς είναι, βρε αδερφέ. Δεν πειράζει. Πάμε. Δεύτερη ερώτηση, δεύτερο γύρο. Στη Σιγκαπούρη. Ναι. Μπορείς να μασίσεις μία τσίχλα? Όχι. Έχετε πάει στη Σιγκαπούρη? Όχι. Αλλά σας ακούγεται σαν πιθανή απάντηση. Το έχω διαβάσει κάπου εγώ. Μπράβο, διαβαστερό κορίτσι. Πολύ σωστά. Σε δικαίωση λοιπόν η γνώση σου εδώ πέρα. Απαγορεύεται να μαζίσεις τσίχλα στη Σιγκαπούρη. Γιατί οπότε πρέπει να πλένεις τα δόντια σου για να μην μυρίζει η ανάσα σου. Είναι λιγότερο πρακτική εκεί πέρα. Δεν έχουν χακάρει το σύστημα όπως εμείς εδώ. Μπράβο, πάμε επόμενη ερώτηση. Έχει κερδίσει ποτέ Νόμπελ ο Αϊνστάιν? Το προφανές ήταν να πούμε ναι. Τι είναι ο Αϊνστάιν. Αλλά εσείς είστε εναλλακτικές. Αλλά κάτι δεν ξέρω τώρα. Θες να πάρουμε βοήθεια κοινού? Ναι. Μπορούμε να πάρουμε βοήθεια κοινού. Εννοείς κάποιο δικό σας άνθρωπο? Ναι. Όχι να απευθυνθούμε στο κοινό που μας παρακολουθεί όχι, τώρα. Όχι. Γιατί δεν παίζουν και live, είναι πιο δύσκολο έτσι. Λοιπόν, βεβαίως, ποιον θα πάρετε? Πάρουμε μια φίλη μου. Ποια, πώς τη λένε? Αναστασία. Η Αναστασία, πολύ τη συμπαθώ την Αναστασία. Α, δούμε. Άμα στο σκόνος και δεν μας βγάζει. Για να δούμε τι θα μας πει. Ποτέ. Χτυπάει τώρα. Ανοίγω. Είναι σαν εσένα αυτό το τηλέφωνο, δεν ακούγεται. Έλα, αγάπη, να σου πω, είμαστε εδώ στο ταξί. Να τι έχει πει ο τρόμος από εμάς. Αγχώθηκε. Λοιπόν. Στο ταξί το τηλεπαιχνίδι εξήγησε. Μην νομίζει ότι είστε σε κάποιο ταξί. Α, το πες πολύ χαλαρά και δεν κατάλαβε. Λοιπόν, θέλουμε να μας απαντήσει μία ερώτηση. Όχι. Αν ξέρεις το... Ναι. Εγώ, λέει. Θέλουμε να μας πεις αν έχει κερδίσει ποτέ... αν έχουν απονείμει, τέλος πάντων, Νόμπελ στον Αϊνστάιν. Στον Αϊνστάιν. Ναι. Τον Άλμπερτ. Τον Άλμπερτ. Λέω και τον μικρό για να μην τον μπερδέψετε με κανένα συγγενή του. Αν έχει κερδίσει ποτέ γενικά ή... Ποτέ, γενικά, αν έχει κερδίσει Νόμπελ. Γενικά. Εμείς... Εμάς, δηλαδή, το μυαλό μας πάει στο ναι, αλλά... Ναι, καλέ. Ναι. Έχετε βοήθεια, εσύ είσαι η βοήθεια. Εσύ είσαι η βοήθεια. Εσύ να πήρα. Ρε παιδί μου, έχετε χάσει καμιά ζωή. Μία. Α, μπράβο, συγχαρητήρια. Να είστε καλά. Την πήρα για να τη τραμπουκίσει, έτσι ξεκάθαρα. Ναι. Θέλω να ξέρετε ότι είμαι απογοητευμένη από εσάς. Ναι. Μήπως ξέρεις, γιατί... Άρα είναι καλή αυτή, ρε. Καλά είναι. Είναι παγχωνότανε. Ναι. Ωραία. Εντάξει, άρα θα πούμε ναι. Ωραία, θα πούμε ναι. Έχει κερδίσει... Λοιπόν, είπε, έχει κερδίσει και μάλιστα φυσικής. Φαντάζομαι, φανταζόσταν ότι θα κέρδισε λογοτεχνίας, αλλά όχι. Εντάξει, αυτό ήταν προφανώς, εντάξει. Λοιπόν, πολύ σωστά, έχει κερδίσει Νόμπελ φυσικής το 1921. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή μεριά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε, γεια. Μπράβο, κορίτσια. Άλλοι κερδίζουν Νόμπελ, άλλοι κερδίζουν στο ταξί. Τι είναι καλύτερο? Κάτι είναι και αυτό. Το ταξί, νομίζω. Θα πάρει και αυτή χρήματα τώρα. Συμφωνούμε όλοι. Θα δώσουμε ποσοστό. Θα διεκδικήσει, ρε. Εντάξει, και το Νόμπελ έχει χρήματα, οπότε... Εντάξει, ναι. Για Νόμπελ... Το ταξί έχει περισσότερα. Βέβαια. Δεν ισχύει, αλλά τέλος πάντων καλή καρδιά. Πάμε επόμενη ερώτηση. Ποια φόρεσε το περίφημο φόρεμα από κόκκινο κρέας στα βραβεία του MTV το 2010? Lady Gaga. Πολύ σωστά, κορίτσια, η Lady Gaga. Μπράβο, τα συγχαρήκια μου. Πάμε τρίτο γύρο. Ναι, πάμε. Όπου η κάθε ερώτηση είναι για 100 ευρώ πλέον. Πάμε. Έχετε 2,50, έχετε κάνει ένα λάθος και έχετε κάψει τις βοήθειες. Αλίμονο, ναι. Καλά πάτε, σταμάτα. Γεια σας και εσάς. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω φτάνουμε στον προορισμό, οπότε θα είναι η τελευταία ερώτηση. Αυτή δεν προλαβαίνουμε άλλη. Έχετε ευκαιρία λοιπόν να τα κλειδώσετε εδώ και να πάτε σπίτι σας νικήτριες. Ποιος είναι ο Κρίσνα στον Ινδουισμό? Δεν με πείτε. Στον Ινδουισμό... ξέρω. Δεν είναι Θεός, κάτι με...
Δεν είναι, αλλά τον έχει κάνει η Κατερίνα Στανίση. Φτάνω εγώ εδώ, παρκάρω. Ναι, όχι, δεν κάνει. Όχι, δεν ξέρουμε. Ωραία, θέλετε να πείτε, ναι, ήταν ο γραμματέας να σας πω ότι είναι λάθος και να φύγετε με 250 ευρώ ζεστά, ζεστά. Ναι, ο γραμματέας. Ναι, ποιος γραμματέας. Πολύ σωστά, ήταν παγίδα, όχι. Ήταν ο κύριος προφήτης. Ακριβώς. Όχι, ποτέ. Οπότε, χειρόφρενο, 205 ευρώ είναι δικά σας, κορίτσια. Ωραία. Ήταν δικά μου, τώρα είναι δικά σας. Γιατί λίγοι ξέρουν ότι σας πληρώνω από το προσωπικό μου υστέρημα. Προφανώς. Δεν λειτουργεί καθόλου αυτό σαν business plan που έχω στήσει και σας πάω στον προορισμό και σας πληρώνω. Δεν αλλά δεν βαριέσαι, μ' αρέσει καθιά να βλέπω τη χαρά στα πρόσωπά σας. Λοιπόν, η ερώτηση τώρα είναι, ναι, τα βάζω στο φάκελο, τα παίρνετε κι άντε γεια και τα λέγαμε ή θέλετε να ρισκάρετε? Όχι, 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 τα παίρνουμε και φεύγουμε. Νιώθω άσχημα και που το υπονόησα σαν ενδεχόμενο. Ναι. Βάζω λοιπόν εδώ στο φάκελο τα λεφτά. Την ερώτηση μπορούμε να την ακούσουμε μετά. Θα την ακούσετε βεβαίως, έτσι. Με ξέρουμε, ή θα να έχετε ένα άκουσμα όπως αποχωρείτε από το όχημα, κάτι ευχάριστο. Κλαίμε μετά, θα είναι. Σε ποια πόλη ιδρύθηκε η φιλική εταιρεία? Αυτή ήταν η ερώτηση. Δεν πειράζει. Για πες. Στην Οδυσσό. Πολύ σωστά. Το 1814 ναι, θα είχατε 500 ευρώ και τα 250 είναι μια χαρά. Δεν πειράζει. Συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Γεια σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε εξαιρετικές με εξαιρετικά γυαλιά και οι δύο. Είναι τα ίδια, όχι? Όχι, μοιάζουν. Δεν ανοίγει αυτή η πόρτα. Αυτό ήταν ένα βαν άλλου είδου. Λοιπόν, όχι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τράβα τη μία και ανοίγει. Πατάς από πάνω. Ευχαριστούμε πολύ. Ένα κουμπί έχει πάτα του. Έτσι, οπ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Έλα, 250 ευρώ. Καλά. Καλά ήτανε. Πέρασαμε πολύ καλά. Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Καλό πάγωτα τώρα. Στα κορίτσια. Δεν με ακούνε ακόμα. Καλώ στα κορίτσια. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Είστε καλά? Καλά. Πολύ καλά. Πολύ χαίρομαι. Δεν κλείνει μόνη της. Εσύ είσαι αυτή που θα τη βοηθήσει. Να την κλείσει η κουμπάρα. Την έκλεισε καλά κουμπάρα τώρα. Δεν ξέρω. Θα την κλείσει η κουμπάρα πολύ δυνατή. Ακούς να δυνατή εσύ τώρα, ε. Έκλεισε. Α, δούμε. Αν μου βγάλει ένδειξη στον δρόμο θα σταματήσω να την ξανακλείσουμε. Εντάξει. Πώς σας λένε ρε κορίτσια? Εγώ είμαι η Ραφαέλα. Και εγώ η Σταυρούλα. Ραφαέλα και Σταυρούλα. Θέλω να βάλετε ζώνη. Ζώνη. Και να μου πείτε πού σας πάω. Μας πας πανόρμα για ένα ποτάκι. Φύγαμε για ένα ποτάκι, Ραφαέλα και Σταυρούλα. Ναι, ναι. Πράγματα για εσάς, Ραφαέλα και Σταυρούλα. Ωραία. Τι πρέπει να ξέρω? Εγώ είμαι εκπαιδευτικός. Τι εκπαιδεύεις? Πρέπει να ξέρεις. Τι εκπαιδεύω? Πρέπει να ξέρεις λοιπόν ότι ναι, πρέπει να κανονίσουμε τι θα γίνει, γιατί την καζούρα που θα φάω από τους μαθητές μου, νομίζω δεν θα την αντέξω. Θα φας καζούρα από τους μαθητές? Δεν ξέρω, φρόντισε να κερδίσεις λεφτά. Όχι, άμα δεν ξέρω σωστά τις απαντήσεις. Ναι, φρόντισε λοιπόν να απαντήσεις σωστά. Για μία τιμίζουμε. Να φροντίσουμε όλοι. Θα φροντίσουμε εμείς να βάλουμε εύκολες. Αλλά φρόντισε και εσύ να απαντήσεις αυτές τις εύκολες. Θα προσπαθήσω. Οκ. Okay. Υπόσχομαι. Τρως γενικά καζούρα από τους μαθητές σου? Εντάξει, το καταδύναμη. Το καταδύναμη. Ναι. Γιατί πιστεύεις ότι είναι αυτό? Μήπως επειδή το 2022 χρησιμοποιείς τη λέξη καζούρα? Λες ότι έχει να κάνει αυτό κάπως? Να είδες κάπου εκεί, πρέπει να δούμε ότι πρέπει να κάνεις κάποιες ερωτήσεις που είναι boomers. Για boomers. Οκ, okay, boomer, το σημειώνω. Πόσο χρονών είσαι ρε boomer? Εντάξει, τώρα όλα θα τα πούμε στη τηλεόραση. Είσαι 30. Ας πούμε, ναι. Είσαι κοντά στα 40. Αποκλείεται. Κοντά. Όντως. Πολύ μια χαρά. Πιο κοντά πεθαίνεις. Ο χρόνος δεν έχει περάσει από πάνω σου. Αχ, να είσαι καλά. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ αν εσύ είσαι εκπαιδευτικός, θα φαίνεται σαν είσαι συνομήλικη με τους μαθητές σου. Αυτό παθαίνουν και αυτά που μπαίνουν μέσα στην τάξη, δεν με βλέπουν.
ναι. Δεν με καταλαβαίνουν και δεν. Είναι η δικιά μου. Η συμπεριφορά σου είναι καλύτερη. Τι τάξεις κάνεις, τι. Λύκειο. Οκ, okay, μεγάλα παιδιά. Φέτος. Είναι, ναι. Είναι αρκετά λάθος κοινό να χρησιμοποιείς τη λέξη καζούρα στο επιβεβαιώνω. Ναι. Λοιπόν, να μου κάνουν bullying τότε. Σου κάνουν bullying. Ναι. Μ' αρέσει. Ναι. Καλύτερο, πιο μοντέρνο. Ποιο. Μάλιστα. Ναι. Το Ραφαέλα από πού βγαίνει, είναι κάτι. Από το Ραφαέλα, όχι. Έχεις κάποια καταγωγή από, δεν ξέρω, άρεσε να συμφωνήσω τα χελωνονιτζάκια. Όχι. Τα χελωνονιτζάκια θα μπορούσε. Ναι. Αλλά όχι. Όχι. Είναι από τον παππού μου που τον λέγα Ραφαήλ. Ραφαήλ ο παππού. Ναι, πολύ ωραίο τύπο ακούγεται. Μάλιστα. Και εσύ, Σταυρούλα, πες μας και εσύ δύο πράγματα για σένα. Εγώ εργάζομαι σε τράπεζα. Μάλιστα. Δεν νομίζω ότι έχει κάτι ενδιαφέρον εδώ να πούμε. Εντάξει, ρε παιδί. Έχεις βιώσει κάποια ληστεία. Όχι, δεν είμαι σε κατάστημα. Δεν έχει κάτι ενδιαφέρον τότε. Να μου λες ότι μπήκαν οι ληστές και έπεσα πάνω τους, πήρα τα όπλα. Δεν έχω ζήσει τέτοια περιπέτεια. Δεν τολμήσανε, γι' αυτό. Οπότε πες μου κάποιο χόμπι σου. Να ληστεύεις τράπεζες. Χόμπι. Έπεσα μπάσκετ. Οκ. Όχι πλέον, παλιά. Γιατί κρέμασες τα παπούτσια σου, τι έγινε. Γιατί γέννησα. Γέννησες. Οπότε ναι, έπρεπε να τα κρεμάσω τα παπούτσια. Εντάξει, λογικό τότε. Σύντομα να παίζει το παιδάκι, εύχομαι. Μπάσκετ, ναι, ναι, κάπως έτσι. Πόσο χρονών είναι? Δύο παιδάκια έχω. Να τα χαίρεσαι. Το μεγάλο είναι 5 και το μικρό 2. Τα φιλιά μας στα παιδάκια. Το μικρό είναι βαφτιστικιά μας. Α, τέλεια, καλέ. Είσαι η Νονά. Για να καλύψω και την ερώτηση, τι σχέση έχουμε. Ναι. Τώρα την κάλυψες. Μ' αρέσει, προτρέχεις πολύ σωστά. Και πώς την ονοματίσατε τη μικρούλα? Βασιλική. Βασιλική. Πολύ ωραία επιλογή. Ναι. Μπράβο σε όλους. Λοιπόν, θέλετε μήπως να κερδίσουμε κανένα λεφτό για να πας αύριο το πρωί να πεις στην τράπεζα, παιδιά, δεν σας έχω ανάγκη, παρετούμε. Φεύγω, παρετούμε. Και μετά να πεις, οκ, okay, δεν ήταν τόσα πολλά τα λεφτά τελικά, μάλλον ήμουν λίγο θερμόαιμη εδώ πέρα, τώρα είναι αργά. Λοιπόν, θα σας πω τους κανόνες. Πολύ απλά, σας κάνω ερωτήσεις και εσείς απαντάτε. Έχετε περιθώριο για δύο λάθη. Στο τρίτο δυστυχώς πρέπει να σας κατεβάσω και καθόλου δεν το θέλω, βρε κορίτσια. Και από εκεί και πέρα έχετε δύο βοήθειες. Ένα τηλέφωνο σε έναν δικό σας άνθρωπο που ελπίζουμε να ξέρει. Πάρτε κάποιον με γνώσεις λοιπόν. Και ένα τηλέφωνο στον σοφό παππού μου, ο οποίος έχει μπόλικες γνώσεις και θα σας δώσει δύο πιθανές απαντήσεις, εκ των οποίων θα πρέπει να διαλέξετε εσείς τη σωστή. Τέλεια. Φύγαμε λοιπόν. Πρώτη ερώτηση, 25 ευρώ. Πάμε. Πώς γράφεται η λέξη χαίρομαι? Α, εντάξει. Είμαι της γερμανικής φιλολογίας. Πες το μας τα γερμανικά τότε. Αλλά θα το καλύψουμε. Αλλά θα το καλύψουμε, ναι. Αλφαγιό. Γράφεται δύο αλφαγιώτα, όμικρο. Όμικρο. Ωραία, αλλά επειδή μου το πήγες λίγο, κάντε μας spelling, ρε παιδί μου. Spelling. Oh. Πώς λένε στα γερμανικά spelling? Buchstabieren. Τι γλυκιά γλώσσα. Θες να μην είμαστε ελληνικά καλύτερα. Κάνε, κάνε το μας Buchstabieren, τέλος πάντων. Ωραία. Λοιπόν, θες να το πεις εσύ? Πες. Χ, αλφα, γιώτα, ρο, μικρόν, μη, αλφα, γιώτα. Καλά είστε φοβερές, μιλάμε. Στο πρώτο γιώτα ο τόνος. Καλά είστε υπέροχες, έτσι, μιλάμε δηλαδή. Για γνώσεις, μιλάμε για πέρατα γνώσεων εδώ πέρα. Μπράβο. 25 ευρώ δικά σας. Πάμε να τα κάνουμε 50. Δεύτερη ερώτηση. Ποιο είναι το βίντεο με τα περισσότερα views στο YouTube? Θα σας βοηθήσω, αλλά δεν είναι δικό μου. Το, τώρα πάνω που πήγα να πω ότι είναι δικό σου. Θα έπρεπε, θα το δουλέψουμε και θα το φτιάξουμε μέχρι του χρόνου αυτό. Κοίταξε, εγώ νομίζω ότι είναι αυτό το Baby Shark. Αυτό. Θα έπρεπε να το ξέρεις εσύ. Λες να είναι το Baby Shark, δεν πιστεύω. Το βίντεο με τα περισσότερα views. Έχεις κάποιο άλλο να προτείνεις? Α, ναι, αν έχεις κάποιο άλλο, πες. Θα το σκεφτούμε, να το συζητήσουμε λίγο το θέμα. Συζητήστε. Να πάρουμε την βαφτιστήρα μου. Θέλετε, μπορείτε. Όχι, εντάξει. Βίντεο με τα περισσότερα views, λες ένα τραγουδάκι δηλαδή. Εγώ νομίζω ότι είμαι σχεδόν σίγουρα. Σχεδόν απόλυτα. Σχεδόν απόλυτα. Παιδιά, το σχεδόν και το απόλυτα δεν πάνε μαζί. Εσύ το είπες, μην τα λες εμάς. Δεν θα το δώσουμε, δηλαδή. Baby Shark. Baby Shark. Τραγούδισε το μία. Αχ. Με ταξιδέψατε σε έναν ωκεανό τώρα. Νομίζω ότι είναι αυτό. Κλειδώνω Baby Shark. Τώρα αυτό το Baby Shark. Κλείδω στο Baby Shark. Ναι, τώρα πάμε. Κορίτσια, λυπάμαι για αυτούς που κυνήγησε ο Καρχαρίας, διότι πολύ σωστά είναι το Baby Shark. 50 ευρώ είναι δικά σας. Δεν σας βλέπω από εδώ, να ξέρετε, και επειδή το έσκασες πολύ κοντά στο μάγουλό της και είναι μια κάμερα μπροστά, φάνηκε σαν τις βάζεις χασπούλια από το οπτικό μου πεδίο. Ελπίζω όχι στην κάμερα να μην έδειξε έτσι. Okay. Λοιπόν, πάμε τρίτη ερώτηση. Για 75 ευρώ. Wow. Με μαθηματικά το έχουμε καθόλου? Εγώ όχι. Θα δείξει. Εντάξει, είχομαι. Εύκολο είναι. Ποια είναι η τετραγωνική ρίζα του 9? Το 3. Το 3.
Να το συζητήσουμε λίγο. Συζητήστε λίγο. Είναι το 3. Είπαμε. Εντάξει. Πολύ σωστά είναι το 3. Τι μαθηματικά μυαλά είστε εσείς, βρε αδερφέ. Μιλάμε για Einstein, όχι αστεία. Λοιπόν, 75 ευρώ και πάμε για την τελευταία ερώτηση του πρώτου γύρου που είναι άλλα 25. Δηλαδή πόσα ευρώ. 100. Καλά, μιλάμε, εντάξει. Διάνοιες. Λοιπόν, η ερώτηση είναι, σε ποιο ναό της Ακροπόλεως βρίσκονταν οι Καριάτιδες? Oh, no. Oh, yeah. Πώς λεγόταν ο ναός, ναι, σε ποιο ναό της Ακροπόλεως, παιδιά, η δασκάλα σας τα ξέρει όλα, μην νομίζετε. Προσποιείτε τώρα, για την τηλεόραση προσποιείτε, τις έχουμε πει εμείς, επειδή θα μας τα έπαιρνε όλα τα λεφτά, τις είπαμε να κάνει λίγο κράτη και να προσποιηθεί ότι δεν ξέρει. Να πάρουμε τη φίλη μας την Αναστασία. Θα πας τόσο μακριά την μπλόφα ότι δεν ξέρεις, έτσι ώστε να σπαταείσαι και βοήθεια. Να φανεί σωστά, ολοκληρωμένο. Να φανεί ολοθοφανές, πάμε. Να πάρουμε τηλέφωνο να το κάψουμε. Α, δεν ξέρω, ξέρεις εσύ κάποια απάντηση. Μην το κάψουμε τέλειως, να δώσουμε μια απάντηση. Αλλά μην είναι και βγούμε και στο Λούπεν, καταλαβαίνεις. Να μην βγούμε, όχι. Μην βγούμε. Να πάρουμε την Αναστασία. Κάτσε να πάρουμε την Αναστασία, ναι. Λοιπόν, να πάρουμε την Αναστασία. Ξέρει πράγματα η Αναστασία. Η Αναστασία είναι ο άνθρωπος μας. Πανεπιστήμων. Ξέρει από αρχαιολογία καθόλου. Είναι αρχαιολόγος. Είναι αρχαιολόγος ή απλώς πολύ καλή χειριστή του Google. Για να δούμε. Ναι. Λοιπόν, τώρα Αναστασία σου έρχεται. Ανοιχτή ακρόαση βάζω, Βέβαια, τι κατευθείαν. Τώρα. Κατευθείαν. Για να μας σώσει η Αναστασία. Αναστασία, σώσε μας. Πού είσαι? Η Αναστασία έχει και ένα μικρό παιδάκι. Ελπίζω να είναι ελεύθερη. Να μπορεί να μας απαντήσει. Ελπίζω να μπορεί να μας απαντήσει. Σε ποιο... Αναστασία. Έλα. Πες γεια στο Διονύση Αντζαράκη στο ταξί. Γεια σου Αναστασία. Αχ Διονύση, γεια σου και από μένα. Αχ Αναστασία, σε χρειαζόμαστε. Αναστασία, χρειαζόμαστε τα φώτα σου για μια ερώτηση που το παίζουμε ότι δεν την ξέρουμε. Για πες. Θέλουμε να μας πεις... Σε ποιο ναό της Ακροπόλεως βρίσκονταν οι Καριάτιδες? Σε ποιο ναό της Ακροπόλεως βρίσκονταν οι Καριάτιδες? Σε ποιο... Κάτσε ρε φίλε. Πρόσεξε, γιατί έχω πει ότι είσαι ιστορικό αρχαιολόγος, οπότε τώρα... Σε έχουμε ανεπάσει πάρα πολύ τώρα. Θα πρέπει να τιμήσεις το πτυχίο. Μη μας απογοητεύσεις. Να, τώρα αυτά είναι που δεν ήξερα. Αυτή τη λεπτομέρεια δεν την ήξερα. Επίσης, να πούμε ότι οι άνθρωποι που έχουν σπουδάσει κάτι και δεν το ξέρουν, μετά πάνε από τις σχολές και το παίρνουν πίσω το πτυχίο, να ξέρεις. Δηλαδή δεν την ενδιαφέρει μάλλον πολύ, γιατί είναι δημοσιογράφος. Τα λεβές. Το ερέχθειο. Το ερέχθειο, Okay. Εντάξει, Αναστασία, το παίρνεις πάνω σου για τα 100 ευρώ, να ξέρεις. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε. Γεια σου, Αναστασία. Γεια, Αναστασία. Φιλάκια. Οπότε να θα τιμήσουμε την απάντηση. Ποιοι είμαστε εμείς τώρα να πάμε κόντρα? Και είμαστε ερέχθειο. Πολύ σωστά είναι το ερέχθειο. 100 ευρώ είναι δικά σας. Ναι. Τέλεια. Ή το ερεχθείο, όπως θα έλεγε κανείς. Όχι, αυτό πάει με το υποθηκοφυλακείο και τα λοιπά. Πολλά μπραβό, όπως θα έλεγε και η Αναστασία, λάθος τονισμένα. Λοιπόν, προχωράμε. Πάμε δεύτερο γύρο. Πάμε. Κάθε ερώτηση εδώ είναι για 50 ευρώ τώρα, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, τέλεια. Πρώτη ερώτηση. Ποια περιοχή ονομάζεται και Κουκουβάουνες? Το ξέρω. Το ξέρω γιατί έχει την τύχη. Ναι. Να είμαι του πρώην συνάδελφος. Νάτα. Οδηγούσε ταξί. Οδηγούσε ταξί περιστασιακά, βέβαια. Έλα ρε. Κι εγώ περιστασιακά δεν το κάνω μονίμως, μόνο για την εκπομπή. Οπότε, λέω σήμερα. Κυρίω εσύ την είχε την τύχη, γιατί ξέρει την απάντηση. Άμα σήμερα κερδίσουμε, θέλω πάρα πολύ να με αφήσει να σε πάω μια βόλτα. Το έχει ακόμα το όχημα. Όχι. Με το δικό μου θα πάμε. Όχι, με το δικό σου. Θα σου δώσω εγώ να οδηγεί να πάμε βόλτα μετά. Λοιπόν. Είναι η μεταμόρφωση. Είναι η μεταμόρφωση. Α, και έχει παίξει και στην αλήθεια στο ναυτικό, Ναι, μάλλον, ναι, ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι τώρα. Έχω και ότι πρέπει να πάει τη βαλίτσα στον Πειραιά. Αυτή τη λεπτομέρεια δεν την θυμάμαι. Αλλά δεν ξέρει, λέει, και έπρεπε να την πάει η Αλίκη, γιατί αλλιώς η κυρία που ήταν στο σπίτι και τους βοηθούσε θα την πήγαινε στις Κουκουβάουνες. Τι λέει ρε παιδάκι μου. Παιδιά, πληροφορία χωρίς χρέωση. Καλά, μιλάμε να σε χρεώσουμε και κάτι, δηλαδή να κερδίσεις κάτι ακόμα για αυτές τις γνώσεις που μας δίνεις. Μπράβο, παιδιά, πολύ σωστά, μεταμόρφωση είναι, άρα 50 ευρώ είναι. Πώς λεγόταν ο αστυνομικός που έπαιζε ο Πίτερ Σέλερς στο Ροζ Πάνθυρα? Έλα.
τι, νόμος της Αλήνης. Μας την νόμος Αλήνης. Δεν είναι. Στο Ρώσο κάνουν θύμα. Πώς πάνε. Πώς. Όχι, ο αστυνόμος Αλήνης είναι με το κάτω. Ο αστυνόμος Αλήνης είναι μια κατηγορία μόνος. Ναι, ναι, δεν είναι με το Ρώσο κάνουν θύμα. Περίμενε, κάτσε. Θα το συζητήσουμε. Είπαμε boomers, αλλά και εσύ το παράκανες. Ναι. Κάτσε ρε παιδιά, έλα, εύκολη ερώτηση. Ρώτα στροφάκια. Καλύτερα και θα το έχω περισσότερο. Λοιπόν, κάτσε να το σκεφτούμε λίγο. Ο αστυνόμος που έπαιζε στο, είπαμε, στο Ροσπάνθυρα. Στο Ροσπάνθυρα. Τον έκανε ο Peter Sellers στο ρόλο, αλλά και στο καρτούν του Ροσπάνθυρα μετά, που ήταν μόνο animation, μόνο καρτούν για παιδάκια, πάλι εμφανιζόταν αυτός ο αστυνόμος. Και έβλεπα και Ροσπάνθυρα. Καλά, εννοείται όλα. Αλλά έχουν περάσει 15 χρόνια. Έτσι, χοντρικά. Ναι, χοντρικά τώρα. Χοντρικά πάντα. Δεν θα μπούμε σε λεπτομέρειες. Δεν το έχω καθόλου. Ούτε εγώ, δεν μου έρχεται καθόλου με τίποτα. Τίποτα το καίμε ή θέλετε να πάρετε τηλέφωνο παππού. Να το κάψουμε. Ναι, τώρα ναι. Κάψτε μου, ρε. Ωραία, λοιπόν, το καίμε. Και η απάντηση είναι ο επιθεωρητής Κλουζόπουλος. Αχ, ναι. Τώρα να με νόμιζε, γιατί δεν το ήξερα. Προσποιηθήκατε πολύ ωραία, πολύ πιστικά. Μήπως εκτός από ταξιτζού ήσουν και ηθοποιός, οσκαρική. Δυστυχώς δεν έχω κάνει. Θα μπορούσε να γίνει. Θα μπορούσε όμως. Α, μην είμαστε στενόμυαλοι. Φυσικά και να μην είμαστε. Και ακόμα νωρίς είναι, ό,τι θέλετε, κάνετε, κορίτσια. Τέλεια. Λοιπόν, ποια ήταν η μακροβιότερη σειρά στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης? Καλημέρα ζωή, Λάμψη. Λάμψη. Η καλημέρα ζωή είχε λίγα λεπτά. Μετά ήταν από αυτό. Πρώτα ήρθε η Εύφο. Μετά. Ναι, ναι. Πρώτα ήταν ο Γιάνγκος και μετά ήταν ο Χαμάρης. Ναι. Παιδιά, υπάρχουν προτεραιότητες. Γιάνγκος πρώτα, Καλομήρα για λίγο κάποια στιγμή. Έχουμε ζήσει μεγάλες στιγμές. Λάμψη, λάμψη με τα χέρια στη φωτιά. Ναι, ναι. Και ωραία. Το δύο. Ναι. Βγάλετε τα χέρια από τη φωτιά, γιατί δεν είναι ασφαλές, μην δίνουμε λάθος μηνύματα. Σωστά, πολύ σωστά όμως είναι η Λάμψη με 3.547 επεισόδια. Απίστευτο. Και το Καλημέρα Ζωή λίγο λιγότερα. Λίγο λιγότερα. Ποιοτική ελληνική τηλεόραση. Έπαιζε από το 91 μέχρι το 2005. Όχι και λίγο, ε. Όχι, καλά, εμείς το 91 δεν είχαμε γεννηθεί. Καλά, κανείς μας. Ακούω εγώ φήμες τώρα. Το είχαν γράψει σπηλιές πάνω εκεί και το είδα από εκεί εγώ. Ναι, είχαν VHS με τις σπηλιές. Λοιπόν, πάμε επόμενη ερώτηση. Ο ελέφαντας είναι το μόνο ζώο που έχει 4 γόνατα ή 2 γνάθους στο στόμα του? Δηλαδή. Την προβοσκίδα δεν την καταπίνει ο ελέφαντας. Πώς? Να χωρέσει μέσα. Πού να χωρέσει η προβοσκίδα, δεν τη βάζει μέσα. Δεν, ναι, δεν τη βάζει μέσα στο στόμα μου, του. Πόσο χώρο έχει. Ναι, αλλά δεν είναι έξω η προβοσκίδα. Δεν κάνει deep throat την προβοσκίδα. Κεράζε με λίγο να το σκεφτώ. Το γόνατο μου ακούγεται λίγο πιο κοινό. Πιο κοινό. Πιο κοινό. Κοινούμπα, κοινό. Το άλλο είναι λίγο πιο έτσι. Λες φαντεζί. Να πάρουμε τις δύο. Ναι, είναι πιο φαντεζί. Και δηλαδή το ζώο να είχε δύο γνάθους όμως. Άρα. Είναι και μεγάλο, έτσι χωράει. Εδώ έχει έναν όγκο. Ναι. Τι λες, να το πάρουμε. Γνάθους, μωρέ, ναι. Τι ψυχή έχουν οι δύο γνάθοι. Να δώσουμε. Δύο γνάθους. Δύο γνάθους. Τέσσερα γόνατα, παιδιά. Ψέμα. Όπως σε βλέπω και με βλέπεις. Κρίμα. Δεν είναι, δηλαδή δεν θυμίζεται για το. Δεν είναι κανένα σαρκοφάγο καρχαρίας. Ένα αυτό δεν το κατάλαβες, ναι. Σωστά. Και έτσι λογικά. Σωστά, δίκιο, δίκιο, δίκιο. Παιδιά, είστε στα 200 ευρώ και πάμε τώρα πρώτη ερώτηση τρίτου γύρω, που η κάθε ερώτηση είναι για 100 ευρώ. Έχουμε και ένα παππού παραμάσχαλα να πάρουμε από τα χρειαστούμε. Για να δούμε. Όχι κι άσχημα θα πω. Ποιο ήταν το φυσικό χρώμα των μαλλιών της Marilyn Monroe? Εγώ θα έλεγα ότι το φυσικό της χρώμα ήταν το μαύρο και ότι τα έβαφε ξανθά. Σίγουρα τα έβαφε. Και ότι με την αλλαγή του χρώματος των μαλλιών της έγινε και διάσημη. Αυτό ναι, συμφωνώ και πάρα πολύ. Κάτι μου λέει δηλαδή σε αυτό. Μαύρο ή καστανό όμως. Εγώ θα έλεγα ότι είναι απλά μελαχρινή και ότι έγινε διάσημη μετά την αλλαγή του χρώματος των μαλλιών της. Δηλαδή κάτι αυτό το story κάτι έχει να μου πει. Έχει να σου πει, αλλά ήταν μελαχρινή. Μελαχρινή. Τώρα εντάξει, η απόχρωση δεν ξέρω, εντάξει, μπορεί να ήταν λίγο ναι. Καστανό. Όχι, όχι, εντάξει, το μελαχρινή μου αρέσει, ναι. Και εγώ που με βλέπετε έτσι, κανονικά είμαι ξανθός καλανομάτης. Έτσι, τα βάφεις, δηλαδή. Τα βάφω, ναι, γιατί και φοράω φακούς, ναι. Γιατί εντάξει. Δεχόμουν πάρα πολύ έντονο καμάκι στο δρόμο και έπρεπε κάπως να ηρεμήσω. Πόσο να αντέξεις. Ήθελα απλώς να ζήσω τη ζωή μου ειρηνικά. Ήθελες να γυρίσεις την πλευρά των μελαχρινών. Ναι. Εντάξει. Ωραία είναι αυτή η πλευρά. Ωραία είσαι εδώ. Το θέμα είναι, είχαμε και τη Marilyn μέσα ή δεν την είχαμε? Αλλιώς τι θα ήταν, κοκκινομάλα. Αλλά κοκκινομάλα κοκκινομάλα φυσικό, δύσκολο. Ναι, πια. Εκτός αν ήταν φυσική ξανθιά. Φυσική ξανθιά.
Και να ήταν παγίδα, λες, όλο αυτό. Ναι, φαίνεται πολύ παγίδα, αλλά εγώ δεν νομίζω. Νομίζω ότι είναι παμένη. Εγώ πιστεύω ότι είναι μελαχρινή. Και ήταν μελαχρινή. Βέβαια, δεν έχουμε κι άλλη ευκαιρία. Ναι, λες να πάρουμε τον παππού. Τι θα μας πει ο παππούς όμως. Τι θα μας πει. Πώς θα είναι τα χρώματα. Πώς θα είναι τα χρώματα. Δεν φαντάζομαι θα σας πει μπλε ή κάτι. Ναι, έλατε. Θα το πάρουμε, θα ψούμε και άμα. Είναι, είναι. Θα πούμε μελαχρινή λοιπόν. Ωραία. Το κορίτσι μας. Κρατάω μελαχρινή, κλειδώνω. Κλείδωστο, δεν βαριέσαι. Κλείδωστο τώρα. Κόριτσια μου, δυστυχώς ήταν κοκκινομάλα. Όχι. Πώς μας την έκανε έτσι η Μέριλιν. Ρε Μέριλιν, έτσι είπαμε. Έτσι η Μέριλιν. Δηλαδή τι συμπεριφορά είναι αυτή. Και το πες ότι ήταν κοκκινομάλα. Τι στο κρατώ. Ατυχία, κορίτσια. Τι στο κρατώ. Δεν πειράζει, είχατε γνώσεις γενικά. Αν με ρωτάτε, δεν είστε και για καζούρα. Δεν είμαστε. Νιώθω πως το Λούμπεν δεν θα ασχοληθεί ιδιαίτερα με την περίπτωσή σας. Τα πήγατε αξιοπρεπέστατα. Βασικό αυτό, πολύ βασικό. Απλώς ήσασταν άτυχες, δεν βγήκε. Είναι και αυτά μέσα στη ζωή, συμβαίνουν. Δεν πειράζει. Εμάς μας άρεσε που κάναμε παρέα. Εμένα μου άρεσε ακόμα περισσότερο που κάναμε παρέα. Ελπίζουμε να το εννοείς. Νοώ από καρδιάς. Αν αυτή τη στιγμή μπορούσα να κάνω ένα τρίπιο της καρδιάς, έναν υπέρηχο και να συμπαθήσω, θα φαινόταν εμφανώς το πόσο χαρούμενος είμαι που σας γνωρίζω. Τόσο πολύ και εντάξει, περισσότερο μη σου πω. Θα κάνουμε καρδούλες τώρα, δεν ξέρω. Τέλεια. Καρδούλες πολλές. Καλή συνέχεια. Φιλιά στα μικρά. Ευχαριστούμε πολύ. Και στα δικά σας. Καλή συνέχεια. Φιλιά και πολλά. Γεια σας. Φιλιά στους μαθητές. Γεια σας. Γεια σας. Να μην την κορυδεύετε, είναι καλή η καθηγήτρια. Ξέρει πράγματα. Ας κορυδεύσουν και λίγο, δεν πειράζει. Χάσαμε τελικά, αλλά δεν πειράζει. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Δυστυχώς. Μας έκαψε η Μέρλιν. Μας έκαψε η Μέρλιν. Κοκκινομάλα η Μέρλιν. Μπατήσαμε. Εντάξει, είναι στο πόσο, 5% του πλανήτη που είναι κοκκινομάλιδες. Και ο κόσμος είναι μελαχρινή. Έλατε. Τι έχει το μελαχρινό, μια χαρά. Μου άρεσε και η ιστορία. Δεν πειράζει. Όλα καλά. Ευχαριστούμε. Γεια. Yeah.